Και τώρα πάμε να κάνουμε ασκήσει. Αυτή, ό,τι είδαμε στα πρώτα τρία βίντεο, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πρέπει να τα έχει καταλάβει τέλεια αυτά που είπαμε στα τρία πρώτα βίντεο. Αυτά που είπαμε στα, στα μέρη 4, 5, 6, εντάξει, αυτά είναι να έχει μια ιδέα. Τώρα θα πάμε να κάνουμε λοιπόν τι ασκήσει μα και θα δει ότι ο μηχανισμό που μάθαμε είναι πολύ κοντά σε αυτό το οποίο λέμε κλάσει σε παραδοσιακέ αντικειμενοστρεφεί γλώσσε. Δηλαδή το πρότυπο από το οποίο βγαίνουν αντικείμενα τα οποία έχουν κοινέ ιδιότητες, το κάθε ένα με τις δικές του τιμές. Ωστόσο, αυτό το οποίο ισχύει και έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο μηχανισμός του κλάσσων που ξέρουμε στη Java, στην Python, στη C++ ας πούμε, είναι υποσύνολο του μηχανισμού των πρωτοτύπων. Τα πρωτότυπα είναι πιο χαρχαλέξ. Έτσι, δηλαδή αυτό σημαίνει ότι μπορούν να κάνουν και άλλα πράγματα. Ωραία, δηλαδή μπορούν να παραμετροποιηθούν πολύ περισσότερο σε σχέση με τις τυπικές κλάσεις. Αυτή η χαλαρότητα η οποία υπάρχει σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές υλοποίησεις όπου ο προγραμματιστής μπορεί να πάρει πολλές πρωτοβουλίες, γι' αυτό το λόγο δεν βλέπεις κάποια πατέντα, δηλαδή του στυλ φτιάχνουμε την κλάση έτσι. Βλέπουμε έναν τρόπο μέσα από αυτήν εδώ την άσκηση ας πούμε. παρόλα αυτά, αυτό που πρέπει να έχεις καταλάβει είναι το μηχανισμό του πρωτοτύπου για να μπορείς να διαβάζεις και κώδικα άλλων προγραμματιστών. Στο επόμενο μάθημα μάλιστα θα δούμε το πόσο πιο γενικά είναι τα πρωτότυπα σε σχέση με τις τυπικές κλάσεις. Και βέβαια είμαστε αναμονή για επόμενο μάθημα όπου θα δούμε και το συντακτικό των κλάσεων έτσι όπως το προσφέρει η JavaScript. Οπότε, πάμε να δούμε αυτή την άσκηση. έχει πάρα πολλά πράγματα που έχουμε μάθει μέχρι τώρα, οπότε νομίζω πως είναι καλή ευκαιρία για να βασανίσεις το μυαλό σου. Σου ζητάω να κατασκευάσει καταρχά μια συνάρτηση κατασκευαστή που λέγεται student και θα έχει όνομα, θα έχει επώνυμο, θα έχει επίση και ένα βαθμό. Και αμέσω μετά να επανορίζει στο πρωτότυπο την toString. Βλέπει ότι θα βάλουμε την toString στο πρωτότυπο. Γιατί έμαθες ότι οι συναρτήσεις μέλη που είναι στο πρωτότυπο, το δις τους αναφέρονται στο αντικείμενο για το οποίο γίνεται η κλίση. Άρα λοιπόν μπορείς να έχεις πρόσβαση στα μέλη του αντικείμενου και έτσι να κάνεις <coughs> κομψές εκτυπώσεις. Και ο φοιτητή λοιπόν με την του string θα εμφανίζεται το όνομά του, το επώνυμό του και αμέσω μετά ανοίγει παρένθεση στο λεκτικό great, άνω κατ τελεία και ενώ ο βαθμό του οποίο έχει πάρει και αμέσω μετά να κλείνει η παρένθεση. Αυτό είναι το πρώτο κομματάκι το οποίο θέλω να κάνει. Οπότε ρίχνουμε μια ματιά στην προτινόμενη λύση. Έχουμε και λέμε λοιπόν ότι να η συνάρτηση κατασκευαστή παίρνει το first name και επίση το last name. Το great το έχω χώσει undefined. Θα μπορούσαμε να το έχουμε και πάνω σαν όρισμα, αν θέλαμε. Όλα καλά. Η JavaScript είναι χήμα, έτσι. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μπορούμε να το κάνουμε. Εγώ το βάλα κατευθείαν εδώ πέρα και δεν το βάλα καν σαν όρισμα. Λοιπόν, άμεσα μετά όμω αυτό είναι σημαντικό, διότι έχει οριστεί η toString string με συναρτησιακή έκφραση και αυτό το οποίο επιστρέφει είναι ένα template string με τι ιδιότητε τι οποίε σου είπα. Το this θα αναφέρεται στο αντικείμενα τα οποία θα κατασκευαστούν από αυτόν εδώ τον κατασκευαστή. Πάμε παρακάτω, σου ζητάω αμέσω μετά να κατασκευάσει έναν πίνακα με 10 φοιτητέ, να ορχικοποιήσει το όνομα με κάποιον τυχαίο τρόπο και το επώνυμο, σου ζητάω να κάνει και μια γκαρία και να μην την κάνει, δεν πειράζει. Εντάξει. Δηλαδή, σου λέω πήγαινε και φτιάξει μια λίστα με 20 ονόματα και μια λίστα με 20 επώνυμα και αμέσω μετά να κάνει στοιχεία επιλογή για αυτά τα δεδομένα. Εντάξει, αυτό και αν μην το κάνει, δεν πειράζει. Είναι και εξάσκηση για τα προηγούμενα. Εδώ είναι, αν γκουγκλάρει random names, θα σου βγάλει κάτι ωραίε σελίδε που φτιάχνουν χήμα, ονόματα ονομα, και επώνυμα για να τα χώσει. Οπότε, εδώ έχω φτιάξει μια λίστα με 10 ονόματα, έχω φτιάξει και άλλη μια λίστα με 10 επώνυμα. Και αμέσω μετά, τώρα, επειδή θα κάνουμε και λίγο διαχείριση με του αριθμού, επιστρατεύεται για αυτή η συνάρτηση που είχαμε φτιάξει στο προηγούμενο μάθημα, η οποία παίρνει ένα ελάχιστο και ένα μέγιστο και με επιστρέφει έναν τυχαίο ακαίρετο από το mean inclusive μέχρι το max exclusive, να μην περιέχεται. Και τώρα θα φτιαχτεί αυτό ο πίνακα με του 10 φοιτητέ. Φτιάχνεται ένα καινούριο πίνακα λοιπόν, και για κάθε ένα στοιχείο τώρα αυτού του πίνακα θα κληθεί ο constructor. Έτσι. Ο constructor λοιπόν με ορίσματα το πρώτο όνομα και επίσης το δεύτερο το επώνυμο. Βλέπεις ότι από τον πίνακα First Names τσιμπάω μια τυχαία θέση που θα είναι από το 0 έω και το length του First Names το οποίο είναι 10 άρα θα πάει μέχρι το 9. Θα διαλέξει ένα τυχαίο όνομα και ένα τυχαίο επώνυμο. Θα τα χώσει στο Constructor και όλα αυτά θα πάνε με το καλό και θα μπουν μέσα σε αυτόν εδώ τον πίνακα το Students ο οποίος θα περιέχει τώρα 10 συνολικά στοιχεία. Ρίχνουμε μια ματιά στον πίνακα βλέπεις εδώ αυτά τα οποία έχουν κατασκευαστεί και αν ανοίξω ένα από αυτά με ενδιαφέρει λίγο το πρωτότυπο να δούμε όπου βλέπεις ότι όλοι οι student έχουν ένα πρωτότυπο και το πρωτότυπο έχει καθοριστεί ως κοινό αντικείμενο και αν παρατηρήσουμε από τον ορισμό τον οποίο κάναμε προηγουμένως στην ουσία έχουμε παραχώσει εκεί μέσα μόνο την string. Έχει και αυτό το μέλος το constructor που θα ασχοληθούμε στο επόμενο μάθημα. Και αμέσως μετά έχουμε το πρωτότυπο το οποίο είπαμε ότι αυτό είναι το object.prototype εντάξει, αυτό είναι το object.prototype αυτά λοιπόν έχουμε φτιάξει μέχρι στιγμή. πάμε παρακάτω, συνεχίζουμε κατασκευάστε τώρα μια συνάρτηση με όνομα grade student θα παίρνεις τον ένα φοιτητή και θα τον βαθμολογεί με ένα τυχαίο αριθμό από το 0 στο 10 και να χρησιμοποιήσετε έπειτα τη συνάρτηση ώστε να βαθμολογηθούν οι φοιτητέ που έχουμε ορίσει στον πίνακα πάμε να ρίξουμε μια ματιά, πάλι αυτή είναι αντικείμενο του μαθήματος με τις συναρτήσεις. Να μια απλή συνάρτηση λοιπόν η οποία παίρνει σαν όρισμα τον φοιτητή και αμέσως μετά α, πηγαίνει και χώνει το βαθμό του, του φοιτητή να είναι ένας α, τυχαίος ακέραιος από το 0 έως και το 10. Οπότε στη συνέχεια εδώ τώρα με ένα λουπάκι το οποίο τρέχει πάνω στον πίνακα φοιτητών έχουμε στα χέρια μας την αναφορά στο αντικείμενο του φοιτητή, βαθμολογεί το φοιτητή, πήρε το βαθμό του τυχαίο και στη συνέχεια γίνεται εδώ η console log και γίνεται η εκτύπωση του student. Βλέπεις ότι εδώ γίνονται οι εκτυπώσεις των φοιτητών με τους βαθμούς που μπήκανε. Εδώ τώρα αν αυτό το κουρέψω και του πω έτσι τύπωσε μου απλά το student η console log δεν κάνει μετατροπή σε σύμβολο σειρά άρα δεν καλείται η του string γι' αυτό το λόγο βλέπεις εδώ ότι έχω κάνει το concatenation μιας καινής σύμβολο με το student οπότε θα γίνει η μετατροπή του σε σύμβολο σειρά και το ίδιο θα γινόταν βεβαίω αν είχαμε βάλει template string. Εντάξει. Αυτά λοιπόν, οπότε εδώ τυπώνονται οι κύριοι όλοι με τις βαθμολογίες τους και αμέσως μετά έχουμε ότι σου ζητάω να κατασκευάσει μια συνάρτηση με όνομα average, την είχαμε ξανακάνει αυτήν, να παίρνει ως όρισμα τον πίνακα των φοιτήτων και αμέσως μετά να υπολογίζει το μέσο όρο των βαθμολογιών τους και να το τυπώνει. Για να δούμε και αυτή τη συνάρτηση, είναι η function average, έχει σαν όρισμα το students, και αυτό που θα κάνει είναι θα αθρήσει τους βαθμούς των φοιτητών και αμέσω μετά θα επιστρέψει το μεσόρο τους διαιρώντας το άθροισμα με το πλήθος τους. Και γίνεται και μια εκτύπωση για το ποιο είναι ο μέσος όρος. Αν το τρέξουμε κάθε φορά ο μέσος όρος θα είναι γύρω στο 5. Εντάξει. Αυτά λοιπόν αναφορικά με την άσκηση 4 και πάμε σε μια ακόμα εκκρεμότητα που είχαμε αφήσει από προηγούμενο μάθημα. Είχαμε μελετήσει τη μέθοδο SORT όπου η μέθοδο SORT επενεργούσε πάνω σε έναν πίνακα και ταξινομούσε σε αύξουσα σειρά τον πίνακα. Είχαμε κάνει μια πράσινη παρατήρηση στο μάθημα 62, γύρισα να τη δει και λέγαμε ότι η short μπορεί να πάρει σαν όρισμα ένα συγκριτή, μια συνάρτηση η οποία θα συγκρίνει τα δύο της ορίσματα και ανάλογα με το τι θέλουμε να συμβαίνει, κάνουμε και την κατάλληλη επιστροφή τιμή. Εντάξει. Αν θέλουμε το πρώτο αντικείμενο να είναι μικρότερο από το δεύτερο, αν επιστρέψουμε μια αρνητική τιμή, και τα λοιπά και τα λοιπά. Πήγε να δεις λίγο πάλι την πρασινάδα. Με βάση την πράσινη αυτή παρατήρηση λοιπόν να ταξινομήσει τον πίνακα των φοιτητών της ΑΣΚΙΣ 4 σε ευθύνουσα σειρά βαθμολογίας. Σε ευθύνουσα σειρά βαθμολογίας. Οπότε πηγαίνοντας πίσω στην άσκη 5 α, βλέπουμε τώρα εδώ κάτω κάτω τέρμα πατησίων τον έξτρα κώδικα όπου έχει οριστεί αυτή εδώ η συνάρτηση συγκριτής. Εντάξει, αυτή η συνάρτηση λοιπόν είναι μια συνάρτηση που παίρνει σαν όρισμα τα δύο αντικείμενα τα οποία θέλουμε να συγκρίνουμε και εδώ επιστρέφουμε τη διαφορά των δύο βαθμών. Έχει μπροστά σου την πράσινη παρατήρηση του μαθηματο 62, Και πρόσεξε. Αφαιρώ από το βαθμό του πρώτου φοιτητή το βαθμό του δεύτερου φοιτητή. Αν βγει μια τιμή αρνητική, αν είναι ο βαθμό του πρώτου φοιτητή είναι μικρότερο από το βαθμό του δεύτερου φοιτητή, τότε αυτή η τιμή θα είναι αρνητική. Άρα λοιπόν θα ισχύει το μικρότερο από. Αν αυτή είναι ίση, θα έχουμε την τιμή 0. Και αν έχουμε ότι ο βαθμό του πρώτου φοιτητή είναι μεγαλύτερο από το βαθμό του δεύτερου φοιτητή, αυτή εδώ η παράσταση επιστρέφει πίσω μια θετική τιμή. Άρα λοιπόν είναι ένα συγκριτή που σέβεται τι προδιαγραφέ που είχαμε βάλει στο μάθημα 6.2 και πηγαίνουμε και χώνουμε μέσα στο students.sort τον comparator αυτό τη συνάρτηση συγκριτή και έτσι λοιπόν μας βγάζει τις βαθμολογίες σε αύξουσα σειρά. Παρεπιπτόντω, εδώ πέρα η εκφώνηση ζητούσε σε ευθύνουσα σειρά. Παρ' όλα αυτά ήταν λίγο, είναι λίγο μπερδεμένο. Καλύτερα ήταν να δούμε πρώτα την αύξουσα σειρά, να κάνει τη σχέση με την πρασινάδα, να το καταλάβει καλά. Και τώρα καταλαβαίνει ότι αν θέλω ταξινόμηση σε ευθύνουσα σειρά, στην ουσία πρέπει να αντιστρέψω τι επιστρεφόμενε τιμέ. Άρα λοιπόν πρέπει να επιστρέψω το student 2 grade μείον το student 1 grade. Συνοηθήκαμε. Αυτά λοιπόν σχετικά με την άσκηση αυτή, η οποία βεβαίω σου θυμίζει τον κλασικό μηχανισμό των κλάσεων που έχουμε δει σε άλλες γλώσσε προγραμματισμού.